Θέλω να σας καλωσορίσω σήμερα, αγαπητοί μου συνάδελφοι, παλιοί και καινούργοι, με χαρά βλέπω και τους συναδέλφους μου από τα χρόνια του αγροτικού, εδώ τους πιο παλιούς, που κάναμε μαζί, ξεκινήσαμε εδώ την πορεία μας στη Σιτία, αλλά και καινούργιους, τα παιδιά που πλαισιώνουν τις κλινικές, οι δικαιωμένοι και οι αγροτικοί στο νοσοκομείο μας. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, να είναι με υγεία, όσο δυνατόν ηρεμία στη ζωή σας και προκοπή, και μπορεί να είναι απλό και να ακούγεται απλό, αλλά έχει αξία μετά από 3 χρόνια που δεν κόψαμε την πίτα μας για το λόγο COVID. Από το 2020 να ξαναβρισκόμαστε χωρίς μάσκες, να ανταμώνουμε και να κουβεντιάζουμε για τα θέματά μας και τα προβλήματά μας. Πραγματικά ο COVID άλλαξε την ζωή μας και εδώ θέλω να σταθώ να πω ότι οι ιδιώτες γιατροί, ειδικά στο πρώτο κύμα του COVID, που κατά κάποιο τρόπο το νοσοκομείο ήταν άβατο, αλλά αργότερα, μετέπειτα, οι νοσοκομειακοί γιατροί σταθήκανε βράχοι έτσι και αποτέλεσαν αναχώματα και φρόντισαν τον ψηφιακό λαό όσο δυνατόν καλύτερα, δώσαν το καλύτερό τους εαυτό. Και στα ιατρεία τους, δεν κλείσανε τα ιατρεία τους με τις μάσκες μας και έχουμε ανοιχτά τα ιατρεία μας και πραγματικά έτσι δούλεψαν με τα ραντεβού τους, πάρα πολύ ωραία ιδιώτες, αλλά στη συνέχεια και οι νοσοκομειακοί γιατροί δώσαν ό,τι όσο τον καλύτερο τους σε αυτό, μια κλινική COVID η οποία άλλαξε και την χωροδιάταξη του νοσοκομείου, περιόρισε πολλές κλινικές και ήταν πολλές φορές, όπως και τώρα, αυτή την περίοδο, γεμάτη. Και να λέμε και το άλλο, ότι ευτυχώς που βρισκόμαστε και είμαστε σήμερα όλοι εδώ και κόβουμε την πίτα μας, χωρίς να έχουμε μία απώλεια. Διότι στη Βόρεια Ελλάδα, μπορώ να πω από τις επαφές που είχαμε και μέσω του Παναγενείου Συλλόγου, πάρα πολύ, και το ξέρετε και εσείς και από τα μέσα έτσι, ενημέρωσης, πάρα πολλοί συνάδελφοι έχασαν τη ζωή τους αυτό το διάστημα. Θα ήθελα να πω, να κάνω μια αναφορά στις εκλογές που πέρασαν και να πω ότι μας ξαναβλέπετε πάλι σχεδόν τα ίδια πρόσωπα, αλλά η αλήθεια είναι ότι πέρα από την υποψηφιότητα της κ. Διαβανόζη, νέα υποψηφιότητα, καμία άλλη υποψηφιότητα δεν υπήρχε. Εμείς σαν προηγούμενο συμβούλιο, μετά από 2 θητείες, είχαμε πάρει την απόφαση να αφήσουμε σε νεότερους και παλιότερους βέβαια συναδέλφους που θα θελήσουν να υπηρετήσουν το Σύλλογο και να τον και να τον στελεχώσουν, όμως η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρξε κανένα άλλο ενδιαφέρον και έτσι μπορώ να πω το διάστημα που έφυγα και εγώ να νοσήσω με COVID και είχα η μόνη φορά που είχα λίγο χρόνο παραπάνω στη διάθεσή μου να το συζητήσουμε μεταξύ μας και στο κάλεσμα αυτό όλοι τα παλιά μέλη ανταποκρίθηκαν και έτσι έχουμε το καινούριο μας συμβούλιο. Θέλω να πω ότι ο Σύλλογος, ειδικά με τα καινούργια, με τις καινούργιες ρυθμίσεις που υπάρχουν και το καινούργιο νομοσχέδιο, έχει περισσότερες αρμοδιότητες. Δεν είναι εύκολη η δουλειά μας και θέλω εδώ να εξάρω την προσφορά και του παλαιότερου που λόγω ασθένειας σήμερα και είναι μέλος βέβαια και του τωρινού συμβουλίου του κ. Φωτάκη, παλιού γραμματέα, αλλά
ήδη από τις, και από τις λίγες μέρες που, το λίγο καιρό που είναι εδώ θέση του γραμματέα η κυρία Γκαβανόζη, βλέπει τις δυσκολίες και το φόρτο δουλειάς που, που υπάρχει. Διότι, όπως ως γνωστόν, είναι, έχουμε ένα μικρό σύλλογο, δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε γραμματιακή υποστήριξη. Αυτό βέβαια έχει γίνει αναφορά και στον Πανελλαδικό Σύλλογο, ότι υπάρχουν σύλλογοι που λόγω των λίγων μελών δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν γραμματιακή υποστήριξη. Όπως επίσης θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολη και η δουλειά του, και του Ταμεία που έχει τον άχαρο ρόλο να παίρνει συνδρομές και να τακτοποιεί όλες τις εκκρεμότητες και τις οφειλές του, του Συλλόγου. Και θα ήθελα να έχετε πολλές φορές και την ανοχή όσον αφορά το χρόνο, παρόλο που νομίζουμε ότι δεν καθυστερούμε όσον αφορά την έκδοση αδειών φυστοποιητικών του συναδέλφους, αλλά να έχετε οπωσδήποτε μια σχετική ανοχή, διότι δουλεύουμε χωρίς βοήθεια. Όπως και η δουλειά και η δική μου είναι να συνεχώς να ενημερώνουμε και να κοιτάζουμε να ξεφύγει κάτι σημαντικό, ας πούμε, σε όλα αυτά που στις ανακοινώσεις που βγαίνουν. Ο Σύλλογος, όπως έτσι και, όπως και όλοι οι αντικείμενοι σύλλογοι, έχουν μπροστά τους να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα, τόσο όσον αφορά τους νοσοκομείους, όσο και στους ιδιώτες. Υπάρχει μεγάλη προστελέχωση στο ΕΣΥ, υπάρχει μία σχετική, ας πούμε, εγκατάλειψη, σχετική εγκατάλειψη μετά από μία πραγματικά πρωτόγνωρη, έτσι, για τα χρονικά ευαισθητοποίηση λόγω COVID όσον αφορά τη στελέχωση και των νοσοκομείων και την προκήρυξη νέων θέσεων, αφήνοντας έτσι τα αρχιτεκτονικούς μηχανισμούς και γρήγορες διαδικασίες. Η χαμηλή μισθή οπωσδήποτε είναι στο ΕΣΥ είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τους νέους να μην το σκέφτονται. Έχουμε πρόβλημα όσον αφορά τους επικουρικούς που θέλουμε τη μονιμοποίησή τους, και ένα πολύ σημαντικό που τουλάχιστον αυτό να γινόταν θα ήταν μια μεγάλη ανακούφιση για τους νοσοκομικούς γιατρούς, δηλαδή η αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών, ό,τι γινόταν παλιότερα. Όλα αυτά δημιουργούν, ας πούμε, πρόβλημα στο ΕΣΥ, ακόμα και στις προκηρύξεις που υπάρχουν σε πολλά μέρη, έτσι να βγαίνουν άγονες. Όπως και οι ιδιώτες, έχουμε μεγάλο θέμα, ας πούμε, την υπέρμετρη φορολόγηση στις ασφαλιστικές εισφορές, έτσι. Και κυρίως έτσι στέκομαι στους εργαστηριακούς γιατρούς, όπου υπάρχουν πάντα ιδιαίτερες αναφορές, όπως πρόσφατα υπάρχει και πρόταση έτσι όλων των ιατρικών συλλόγων της Κρήτης για τους εργαστηριακούς γιατρούς, μετά από μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 11 πρώτου και που συνεχίσαμε και που δόθηκαν διάφορες προτάσεις στο Υπουργείο, γιατί πράγματι είναι εφικτό να ξεπεραστεί το θέμα του Global και του Repay. Όσον αφορά τώρα το χρόνο που πέρασε, πράγματι ο COVID δεν μας άφησε να έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες, όμως καταφέραμε σε αυτό το διάστημα να ξαναφτιάξουμε καινούργιες ταυτότητες στα μέλη μας που χρειάζονταν, ειδικά την περίοδο του COVID, να οργανώσουμε τα αρχεία μας. Δώσαμε παρόν σε όλες τις προτάσεις της Κρήτης, των συλλόγων, των ειδικών συλλόγων της Κρήτης που φεύγανε για το Υπουργείο και που υιοθετήθηκαν πάρα πολλές από αυτές από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, στη συνεργασία με που έχουμε μια πολύ καλή αγαπητή συνεργασία με τους άλλους ιατρικούς συλλόγους της Κρήτης. Όποτε χρειάστηκε από τον Δήμο και την Περιφέρεια να δώσουμε το παρόν και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, το κάναμε. Οτιδήποτε, διοργανώντας rapid, ενημερώνοντας, οτιδήποτε είναι αυτό.
Όπως επίσης και όπως και σε σχέση με άλλους συλλόγους ιατρικούς, δεν ήμασταν φιδωλοί στο να δώσουμε στα μέλη μας ίδια ατομικής προστασίας, ειδικά την περίοδο που αυτά είχαν βγει στη μαύρη αγορά. Επίσης θέλω να πω ότι οι δύο μέλη του συλλόγου μας, η κυρία Τετζή και η κυρία Τσιριγωτάκη, συμμετείχαν σε μια μελέτη για το τοπική για τον COVID του κυρίου που είχε διοργανώσει η ομάδα του κυρίου Λιονίδη. Με χαρά, επίσης, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα στη πόλη μας να έρχονται νέες ειδικότητες, νέοι γιατροί που το έχουμε ανάγκη και χρειάζεται να υπάρχει ανανέωση. Όπως ανανέωση πρέπει να υπάρξει και στο νοσοκομείο, διότι ξέρετε πολύ καλά, έχω κάνει αναφορά, δεν θέλω να ξαναμιλήσω. Έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα στην παιδιατρική κλινική. Επίσης η παθολογική κλινική θα αντιμετωπίσει τώρα κοντά κάποιο πρόβλημα. Η χειρουργική επίσης, ξέρετε, είναι έφραστες οι ισορροπίες σε ένα μικρό νοσοκομείο, δηλαδή φεύγουν δύο γιατροί και αμέσως το υπηρετών προσωπικό πέφτει στο μισό, όπως αυτή τη στιγμή γίνεται στην χειρουργική κλινική. Και όπως επίσης βλέπω και να εντάσσονται στο ειδικό μητρό του συλλόγου μας επίσης ειδικότητες που δεν υπήρχαν, όπως δερματολόγος, ενδοκρινολόγος, νεφρολόγος και ουρολόγος. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί αρχίζει ο σύλλογος και να μεγαλώνει και να έχει μια επάρκεια, ας πούμε, σε πολλές ειδικότητες στην πόλη μας. Έτσι ώστε οι συντροφίες μας να μην χρειάζεται να ταξιδέψουν σε πιο μακριά και να έχουν πρόσβαση, ας πούμε, σε αυτές τις ειδικότητες. Και φυσικά, σε γενικές γραμμές, υπάρχει μια καλή συνεργασία και θέλω να το τονίσω και πάντα το τονίζω και προς τα έξω του νοσοκομείου με τους υπάρχοντες ιδιώτες αλλά και μεταξύ των ιδιωτών. Και αυτό είναι ένα καλό στοιχείο και δεν δημιουργεί πρόβλημα, ούτε δημιουργεί πρόβλημα γενικότερα και στον ιατρικό σύλλογο ώστε να χρειάζεται να παρέμβει, όμως παρεμβαίνει και τα προβλήματα λύνονται εν τη γενέση τους. Επίσης θα πω ότι θα το έχετε διαπιστώσει και από συζητήσεις με συναδέλφους ότι έχουμε την πιο χαμηλή εισφορά στο σύλλογο. Η εισφορά παραμένει στα 50 ευρώ, απλώς γίνεται για όλους από μια τελευταία απόφαση και για τους αγροτικούς και για τους ειδικευόμενους, γιατί είναι μια μερίδα ιατρών που εντάξει είπαμε να έχουν χαμηλότερη εισφορά, αλλά σε άλλο συλλόγο να ξέρετε ότι πληρώνεται και για διαγραφή και διαγραφή σε άλλους λόγους. Εδώ έτσι με αυτό το τίμημα παίρνουν ό,τι χαρτιά χρειάζονται. Και θα ήθελα να παρακαλέσω αυτό το σημείο, επειδή πλέον υπάρχει πλέον σύνδεση των στοιχείων μας με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, να τακτοποιήσετε τις εισφορές σας. Κανονικά είναι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, εμείς είπαμε να προβάλλουμε μέχρι τις 31 Μαρτίου, να υπάρχει έτσι μια ανοχή, να τακτοποιήσετε τις εισφορές σας μέχρι τις 31 Μαρτίου. Όπως επίσης, ας πούμε προβληματιστήκαμε και στο θέμα των, γιατί θα γίνει μια επικαιροποίηση και θα ήθελα να δώσετε τα στοιχεία σας, όταν συζητούν, επικαιροποίηση των στοιχείων σας, μεταξύ των οποίων είναι και στοιχεία όπως πούμε το αφήνει που αναρωτιόμαστε κι εμείς αν χρειάζεται να υπάρχει, αλλά γενικότερα παιδιά, να σας πω και αγαπητοί συνάδελφοι, με αυτά που ακούμε και βλέπουμε με τους ψευτογιατρούς, έτσι, καλό να υπάρχει διαφάνεια σε όλα. Τέλος, θα ήθελα να πω, γιατί εχθές έτυχε να παρακολουθήσω σε μια ημερίδα που οργάνωσε η περιφέρεια
να στηρίξουμε όλες οι ειδικότητες όπου εμπλεκόμαστε το πρόγραμμα Υγεία μπροστά του Υπουργείου Υγείας. Είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο βγαίνει προς τον πολίτη σε πρώτη φάση όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού και ακολουθεί πολύ σύντομα τον καρκίνο του παχύλου της μήτρας. Σε αυτήν την μπορούν και όσοι δεν έχουν συνάψει με τον ΕΟΠΗ να συνάψουν συμβάσεις μόνο και μόνο για το πρόγραμμα, χωρίς clawback, χωρίς rebate, το επαναλαμβάνω, με πληρωμή πολύ καλύτερη από ό,τι είναι τις συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ, γιατί πραγματικά προάγεται, είναι ένα καλό πρόγραμμα που προάγει την υγεία, γιατί κακά τα ψέματα, πολλές φορές η υγεία, μάλλον η δημόσια, αυτό που λέμε δημόσια υγεία, έχει συνδεθεί με το νοσοκομείο ή τέλος πάντων με δημόσιες δομές, αλλά δεν είναι έτσι. Και οι ιδιώτες μπορούν να προάγουν την υγεία και να ξέρετε ότι στο σχεδιασμό αμέσως μετά ακολουθούν όπου πολλές άλλες ειδικότητες εμπλέκονται πρόληψη για τα καρδιακά, για τον καρκίνο του προστάτη και πιο βέβαια εξειδικευμένα αργότερα για τον καρκίνο του πνεύμου. Και θα ήθελα να εμπλακείτε όλες οι ειδικότητες σε αυτό το σύστημα, όπως επίσης να ξέρετε ότι μπορούν και δημόσιοι λειτουργοί να εμπλακούν, δηλαδή άτομα που εργάζονται στο ΕΣΥ με κάποιες αποδοχές. Βέβαια, αυτό θέλω να πω ότι όπως για παράδειγμα στον εμβολιασμό για το COVID, όπου ζητήθηκαν ή στη συμμετοχή των ιδιωτών στα δημόσια νοσοκομεία για να καλύψουν στην περιοχή μας, πράγματι δεν υπήρξε ανταπόκριση. Με αποτέλεσμα να το πω αυτό το πράγμα, να πέσει το μπαλάκι στους γιατρούς, στους νοσοκομιακούς, με τι αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα αυτά τα χρήματα τα οποία δόθηκαν για τους εμβολιασμούς να τα πάρουμε, αλλά να τα αποδώσουμε στο διπλάσιο, λόγω του ότι αλλάξαμε φορολογική κλίμακα και τελικά όχι μόνο δεν τα πήραμε, δώσαμε και ακόμα παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, όπου νομίζετε ότι είναι συμφέρον σας, εσείς θα το δείτε και οι ιδιώτες, να μπορείτε να συνεργαστείτε με το ΕΣΥ, καλό θα είναι, γιατί θα υπάρχουν και θα υπάρξουν προβλήματα στο μέλλον. Αυτά έχω να πω. Θέλω να πω κάτι. Είχαμε το COVID. Κλειστήκαμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην προηγούμενη θητεία μας, γιατί αυτή η θητεία μας ήταν τελικά μέσα στον COVID, την προηγούμενη θητεία μας, τι είπαμε. Είπαμε εξωστρέφεια. Κάναμε δύο ωραίες εκδηλώσεις και αν νομίζετε ότι θα κάνει καλό και σε εμάς και να κάνουμε, να οργανώσουμε μια εκδήλωση, μπορεί να μην είναι συναισθήση, μπορεί να είναι ένα πάρτι, να χαρούμε, να ευχαριστηθούμε και είναι καλό το να βρισκόμαστε και να ανταλλάσσουμε και απόψεις και να πούμε και τα αστεία μας και όλα μας, γιατί είναι δύσκολη η δουλειά μας, η καθημερινότητά μας και το έχουμε ανάγκη αυτό το πράγμα. Επίσης, είμαστε ανοιχτοί. Οτιδήποτε έχει παράπονο, υπάρχουν και κάτι που μπορούμε να βελτιώσουμε και στην επικοινωνία μας ή οτιδήποτε άλλο, εδώ και η Καβανώνη σαν γραμματές ήρθε με πολλές φορές και ιδέες, πράγματι, και γενικά θέλουμε και την ανανέωση και να αγκαλιάσετε όπως θέλετε, να αγκαλιάσετε το Σύλλογο, γιατί είναι κατά κάποιο τρόπο και ο φορέας σας, ας πούμε, συνδικαλιστικό, όσο μπορεί να είναι. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα μας
Και περιμένουμε τώρα την πίτα που έχουμε και ένα φλουρί αντιστοιχή σε ένα πολύ ωραίο τάμπλετ για να πούμε την καλή χρονιά. Έπεσε. Ναι. Στο γραμματέα, κυρία Καπανόζη, γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Μέλη, περίμενε, αυτό είναι μελό. Και στο φουντάκι που ήρθε. Ναι, εννοείται.